Αγαπητοί μου φίλοι, γεια σας. Στην εκπομπή Πάνω Απ' Όλα Υγεία σας θα μιλήσουμε σήμερα για τα μάτια μας. Θα ξεκινήσουμε από τα μικρά παιδιά και θα συνεχίσουμε στους ενήλικες στο δεύτερο μέρος. Εν ώψη της νέας σχολικής χρονιάς, λοιπόν, θα συζητήσουμε στο πρώτο μέρος της εκπομπής για τον προληπτικό οφθαλμολογικό έλεγχο και στο δεύτερο μέρος θα μιλήσουμε για τη μικροχειρουργική του καταράκτη. Κοντά μας έχουμε εκλεκτό προσκεκλημένο, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που είναι μαζί μας σήμερα. Κοντά μας είναι ο κύριος Δημήτρης Καραγεωργόπουλος, ο οποίος είναι χειρουργός οφθαλμίατρος, ειδικό στην παιδοφθαλμολογία, στην μικροχειρουργική του καταράκτη και στο στραβισμό. Είναι κοντά μας. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ, κύριε Καραγεωργόπουλε, που ήρθατε να μιλήσουμε για αυτά πραγματικά τα πολύ ενδιαφέροντα θέματα. Και ιδιαίτερα το πρώτο θέμα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί τώρα αρχίζει καινούργια σχολική χρονιά. Οι γονείς ενδιαφέρονται τι πρέπει να κάνουν και πότε. Τι πρέπει να κάνουν σχετικά με τα μάτια των παιδιών τους και πότε ουσιαστικά πρέπει να επισκεφθούν τον παιδοφθαλμίατρό τους. Λοιπόν, κύριε Καραγεωργόπουλε, να μιλήσουμε λίγο για την ανάπτυξη της όρασης. Πότε αναπτύσσεται η όραση, να μας πείτε όλα τα στάδια, πότε οριμάζει ουσιαστικά το οπτικό σύστημα του παιδιού και μετά να πάμε στον προληπτικό έλεγχο. Καταρχάς θα πρέπει να ξέρουμε ότι η καλή ανάπτυξη της όρασης παίζει σημαντικό ρόλο για την σωματική και ψυχική ανάπτυξη του παιδιού. Mm-hmm. Επομένως έχει μεγάλη σημασία να ξέρουμε ότι το παιδί βλέπει καλά mm-hmm. και αν υπάρχουν κάποια προβλήματα να μπορούμε να τα θεραπεύσουμε για να κερδίσουμε αυτή την σωστή ανάπτυξη, την ψυχοκινητική ανάπτυξη του παιδιού. Mm-hmm. Θα πρέπει να ξέρουμε ότι το οπτικό σύστημα του παιδιού οριμάζει από τη γέννηση και στην πορεία της ανάπτυξής του. Mm-hmm. Η ολοκλήρωση της όρασης του, της καλής όρασης, ολοκληρώνεται στην ηλικία περίπου 9 με 10 χρονών. Mm-hmm. Το παιδί όμως σιγά σιγά με τα ερεθίσματα που δέχεται, η όρασή του αρχίζει και ανεβαίνει, βελτιώνεται και φτάνει περίπου στο επίπεδο του ενήλικα μετά τον 6ο μήνα ζωής. Mm-hmm. Αυτό όμως το διάστημα μέχρι να οριμάσει τελείως το οπτικό σύστημα είναι εύπλαστο. Πώς είναι η πλαστελίνη, μπορούμε να τη δώσουμε διάφορα σχήματα. Έτσι και την όραση, εάν υπάρξει κάποιος παράγοντας σε αυτό το χρονικό διάστημα μέχρι mm-hmm. να οριμάσει πλήρως και να, η όραση να φτάσει στα επίπεδα που πρέπει να οριστικοποιηθεί, mm-hmm. μπορεί να επηρεάσει ένας παθολογικός παράγοντας και να επηρεάσει την ανάπτυξη της όρασης προς το χειρότερο mm-hmm. βέβαια. Ναι. Επομένως είναι σημαντικό να γνωρίζουμε αν τα μάτια του παιδιού είναι καλά, αν βλέπει καλά και αν μπορούμε να επέμβουμε, αν υπάρχει λόγος, να βελτιώσουμε την όρασή του. Μάλιστα. Άρα λοιπόν. Οπότε το διάστημα από τη μέρα που θα γεννηθεί το παιδί μέχρι mm-hmm. τη μέρα που θα γίνει 9-10 χρονών είναι ένα σημαντικό διάστημα για να ξέρουμε και να ελέγχουμε ότι το παιδί έχει καλή όραση. Mm-hmm. Τώρα, γιατρέ, είπαμε και εν ώψη της νέας σχολικής χρονιάς, πότε ουσιαστικά πρέπει να γίνεται ο πρώτος προληπτικός οφθαλμολογικός έλεγχος? Όπως είπαμε, η όραση αναπτύσσεται από τη μέρα που θα γεννηθεί το παιδί mm-hmm. μέχρι να οριμάσει mm-hmm. σε ηλικία 9-10 χρονών. Mm-hmm. Επομένως, είναι σημαντικό όταν γεννηθεί ένα παιδί να είναι το μάτι του σωστό και να δέχεται τα οπτικά ερεθίσματα για να είναι το έναρσμα της ανάπτυξης, της σωστής ανάπτυξης της όρασης. Mm-hmm. Επομένως, είναι φρόνιμο τον πρώτο οφθαλμολογικό έλεγχο να τον κάνουμε τη μέρα που θα γεννηθεί το παιδί. Πρώτη-δεύτερη μέρα που θα γεννηθεί το παιδί, στην κλινική δηλαδή, να ελέγξουμε αν το μάτι σαν όργανο mm-hmm. είναι εντάξει, δεν έχει κάποιο πρόβλημα. Σωστά. Αν είναι εντάξει, λέμε ότι το όργανο που μεταβιβάζει το ερέθισμα στον εγκέφαλο, γιατί ο εγκέφαλος εκπαιδεύεται, το μάτι είναι το όργανο που μεταβιβάζει το ερέθισμα, η φωτογραφική mm-hmm. μηχανή mm-hmm. που μεταβιβάζει το ερέθισμα στον εγκέφαλο και ο εγκέφαλος επεξεργάζεται όλα αυτά τα ερεθίσματα και μαθαίνει να βλέπει. Mm-hmm. Εάν για κάποιο λόγο το μάτι έχει κάποιο πρόβλημα, τότε δεν μεταβιβάζει αυτά τα ερεθίσματα στον εγκέφαλο και δημιουργείται πρόβλημα με την ανάπτυξη της όρασης. Δημιουργείται το τεμπέλικο μάτι που ίσως θα μιλήσουμε αργότερα. Θα το συζητήσουμε, θα μιλήσουμε και για τις διαθλαστικές παθήσεις στα παιδιά, που είναι πολύ σημαντικό θέμα και αυτό. Θα μιλήσουμε για την αμβλιοπία, για το στραβισμό στη συνέχεια. Επομένως, λοιπόν, ο πρώτος οφθαλμολογικός έλεγχος γίνεται με τη γέννηση του παιδιού. Ναι. Είπαμε, ελέγχουμε αν το όργανο το μάτι είναι εντάξει. Ωραία. Από εκεί και πέρα, στο δεύτερο χρονικό διάστημα που πρέπει να ελέγξουμε τα παιδιά είναι στην ηλικία με 6 με 12 μηνών. Τι ελέγχουμε εκεί πέρα? Ελέγχουμε αν τα μάτια του παιδιού είναι ίσια,
βλέπουν σωστά στον ίδιο στόχο, δεν έχουν στραβισμό, δεν αληθωρίζουν δηλαδή, να το πω κοινώς. Ναι, ναι, όχι, καλά κάνουν, να το καταλαβαίνουν. Δεν αληθωρίζουν. Αν έχουν, παρακολουθούν τα αντικείμενα σωστά και τα δύο μάτια, ελέγχουμε το βυθό του ματιού αν είναι εντάξει και ελέγχουμε και τα θλόντα μέσα αν είναι καθαρά και περνάει το φως πίσω στο οπτικό νεύρο για να μεταβιβάσει το ερέθισμα στον εγκέφαλο. Ωραία, ναι. Είναι σημαντικό αυτό το χρονικό πάρα διάστημα. Πολύ, ναι. Ένα άλλο χρονικό διάστημα που μπορούν να παρουσιαστούν προβλήματα και πρέπει να τα... δεν φαίνονται πάντα, μόνο με τον προληπτικό έλεγχο μπορούν να φανούν, είναι στην ηλικία των 2 με 4 χρόνων. Εκεί θα ελέγξουμε αν υπάρχουν διαθλαστικά προβλήματα, όπως μυωπία, αστιγματισμός, υπερμετροπία, αν είναι ίδιου βαθμού και στα δύο τα μάτια είναι σημαντικό, αν υπάρχουν κάποια προβλήματα στραβισμού, αν υπάρχουν θολώσεις στο φακό του ματιού, οπότε όλα αυτά πρέπει να ελεγχθούν και να αντιμετωπιστούν αν υπάρχουν έγκαιρα. Άρα ουσιαστικά ο προληπτικός, ο οφθαλμολογικός έλεγχος, ας το πούμε έτσι, γίνεται μετά τη γέννηση του παιδιού. Το δεύτερο χρονικό διάστημα σε ηλικία είναι 6 με 12 μηνών και μετά είναι σε ηλικία 2 με 4 χρονών. Ναι. Έτσι. Και είπαμε τι ελέγχουμε. Το σωστό είναι αυτό. Γιατρέ μου, όμως αν κάποιοι γονείς δεν έχουν πάει το παιδί τους ποτέ σε οφθαλμίατρο μέχρι το σχολείο. Μέχρι να πάει στο σχολείο. Και όταν λέμε μέχρι να πάει στο σχολείο, μιλάμε για τον νηπιαγωγείο. Ναι. Θέλω να πιστεύω, έτσι. Αυτό εννοούμε. Ναι, ότι όταν έναξη, λέμε με την έναρξη του σχολείου. Είναι το η επόμενη περίοδος που πρέπει να ελεγχθεί το παιδί. Κοιτάξτε να δείτε. Εάν δεν βρεθεί, είχε το παιδί θέμα, ας πούμε, και το έβλεπαν έτσι κάποιοι γονείς. Πολλές και φορές το θέμα είναι το εξής, ότι και γι' αυτό λέμε προληπτικός έλεγχος. Υπάρχουν κάποιες παθήσεις που δεν φαίνονται. Εγώ σας λέω ότι το ένα τοματάκι του για κάποιο λόγο δεν βλέπει. Και βλέπει μόνο το ένα τοματάκι. Το παιδί δεν θα πει ποτέ «Μαμά, μπαμπά, δεν βλέπω». Θα το άρα βλέπει αυτό. Και λειτουργεί κανονικά το παιδί. Έτσι. Όμως αν περάσει η ηλικία του και πάει στο πρώτη δημοτικού και τότε διαπιστώσει ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα, ενδεχόμενα τότε να μην μπορούμε να το διορθώσουμε. Αν το αντιληφθούμε όμως νωρίς με τον προληπτικό έλεγχο ότι υπάρχει κάποιο θέμα που εμποδίζει την ανάπτυξη της όρασης, τότε το διορθώνουμε και το παιδί αναπτύσσει όραση φυσιολογική. Γι' αυτό λέμε προληπτικός έλεγχος. Αλλιώς πήγαινε όταν θα πάει στο σχολείο και ό,τι γίνει, ας το πούμε. Εντάξει. Ναι, γι' αυτό σας λέω. Γιατί κάποιοι γονείς λένε επίσης, τώρα, εντάξει, δεν χρειάζεται να μην το πω από τώρα, ας πάει με το σχολείο. Όπως επίσης όμως βλέπουμε πολλές φορές παιδάκια να μην τα πάνε καλά στο σχολείο. Και αυτό να είναι αποτέλεσμα της μη καλής όρασης. Ή να έχουν άσχημη συμπεριφορά, νευρικότητα. Και αυτό να οφείλεται στην κακή όραση που έχει το παιδί και εξαιτίας αυτού να έχει μια αβεβαιότητα στην κινητικότητά του. Άρα όλα τουλάχιστον με το που αρχίζει το σχολείο, πριν αρχίσει το σχολείο ή και στη διάρκεια, έτσι στην έναρξη, πρέπει οπωσδήποτε να επισκεφτούμε τον οφθαλμίατρο. Εγώ θα έλεγα σε μικρότερες ηλικίες. Το λέω με την έννοια ότι αν είναι ένα απλό διαθλαστικό πρόβλημα, διορθώνεται εύκολα και όταν πάει το παιδί στο σχολείο φορώντας ένα ζευγάρι γυαλιά. Αλλά αν υπάρχει μια αμβλιοπία σε ένα μάτι, δεν βλέπει καλά, είναι τεμπέλικο το ένα το μάτι, σε μια ηλικία που το παιδί είναι στο σχολείο, είναι δύσκολο να αντιμετωπιστεί. Άρα είναι καταδικασμένο. Γι' αυτό λέτε είναι και καταδικασμένο. Για πρόληψη. Επομένως, άλλο να αντιμετωπίσει ένα παιδί σε ηλικία 2 με 3 χρονών, που είναι πιο δεκτικό σε ό,τι το πούμε. Και, αυτό, έτσι, και άλλο ένα παιδάκι να το πούμε, ξέρεις, θα κλείνεις το μάτι σου 5 ώρες την ημέρα. Όταν πηγαίνει στο σχολείο, η ηλικία του είναι πάρα πολύ δύσκολη. Επομένως, είναι σημαντικά αυτά τα διαστήματα και ο προληπτικός έλεγχος. Ναι. Γιατρέ μου, τώρα θέλω να πάμε σε αυτές. Είπατε για τις διαθλαστικές παθήσεις. Να αναφέρουμε ποιες είναι αυτές οι διαθλαστικές παθήσεις που εμφανίζονται στα παιδιά και μετά από τη γέννηση, έτσι. Πολλές από αυτές. Άρα λοιπόν, εξετάζονται. Γίνεται διάγνωση. Γίνεται η διάθλαση του παιδιού. Ποιες είναι πιο συχνές, ας τις ξαναπούμε, κύριε Καραγιωργόπουλε. Τα περισσότερα παιδιά γεννιούνται με μια μικρού βαθμού υπερμετροπία. Υπερμετροπία. Τι είναι υπερμετροπία? Ναι. Το παιδί έχει την ικανότητα,
να εξουδετερώνει αρκετούς βαθμούς υπερμετροπία, mm-hmm. κάνοντας μια κάποια προσπάθεια και να βλέπει καθαρά. Mm-hmm. Γι' αυτό και δεν γίνεται αντιληπτό τις περισσότερες φορές μέχρι την ηλικία των 2-3 χρόνων. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτή η υπερμετροπία όμως σιγά σιγά υποχωρεί, mm-hmm. δηλαδή όταν είναι 2 βαθμούς, 2,5 βαθμού η μη υπερμετροπία που συνήθως γεννιούνται τα παιδιά με τέτοιο βαθμό, λόγω το ότι το μάτι τους είναι ακόμα μικρό, mm-hmm. μεγαλώνοντας το μάτι μετά έρχεται και υποχωρεί αυτή η υπερμετροπία. Mm-hmm. Και μετά δεν υπάρχει, ας το πούμε. Επειδή έχουν την ικανότητα τα παιδιά να την προσαρμόζουν, να την εξουδετερώνουν, βλέπουν καλά. Έτσι. Αυτή η υπερμετροπία δεν μας πειράζει μέχρι 2-3 βαθμούς χωρίς άλλα προβλήματα. Mm-hmm. Όμως μπορεί να έχει υπερμετροπία και να αρχίσει να στραβίζουν τα ματάκια του εξαιτίας της υπερμετροπίας. Εκεί είναι πρόβλημα. Mm-hmm. Διορθώνοντας την υπερμετροπία, διορθώνεται και ο στραβισμός και τα μάτια λειτουργούν κανονικά. Αυτό διορθώνεται με γυαλιά φυσικά. Μάλιστα. Λοιπόν, στην υπερμετροπία κανονικά δεν βλέπουμε ούτε μακριά ούτε κοντά. Δηλαδή ένας πιο ενήλικας, ένα πιο μεγάλο που έχει υπερμετροπία, δεν βλέπει ούτε μακριά ούτε κοντά καλά. Ναι. Είναι θολά. Ναι. Αντίθετα η μοιοπία είναι βλέπουμε καλά κοντά, αλλά δεν βλέπουμε καλά μακριά. Mm-hmm. Ο αστιγματισμός είναι μια ανομαλία στο πρόσθετο τμήμα του ματιού, mm-hmm. στον κερατοειδή, που διαθλά το φως, την εικόνα τη διαθλά λίγο ανώμαλα μέσα στο μάτι, mm-hmm. και πότε τη βλέπει καθαρά, πότε τη βλέπει θολά. Mm-hmm. Εναλλάσσεται η θολή εικόνα, καθαρή εικόνα. Και αυτό δημιουργεί κόπωση, ενδεχόμενα κεφαλαλγίες στα παιδιά. Οπότε είναι μια αιτία όταν παρουσιάζεται κεφαλαλγία, mm-hmm. και κόπωση στα παιδιά, mm-hmm. και αρνητισμός φυσικά να διαβάσουν τα μαθήματά τους όταν δεν υπάρχει. Δεν θέλουμε και να διαβάζουν. Ναι, γιατί αν κουράζεσαι δεν θέλεις, το αποφεύγεις. Ναι. Εντάξει, είναι ναι, μια αιτία και αυτό. Επομένως αυτές είναι οι διαθλαστικές ανομαλίες, mm-hmm. μπορεί να εμφανιστούν από τη γέννηση ή μετέπειτα. Ναι. Συνήθως σας είπα ότι εμφανίζονται υπερμετροπία, mm-hmm. με τη γέννηση, η οποία σιγά σιγά εξαφανίζεται, mm-hmm. ή παραμένει και μετέπειτα ένας βαθμός. Ο αστιγματισμός επίσης είναι συχνός και πιο σπάνια από τη γέννηση είναι η μοιοπία. Συνήθως η μοιοπία εμφανίζεται στα πρώτα χρόνια πριν πάει στο σχολείο το παιδί ή με την έναρξη του σχολείου ή λίγο αργότερα. Λέει στους γονείς ότι δεν βλέπω όμως. Δεν το καταλαβαίνω. Απλώς εκεί ο δάσκαλος θα καταλάβει ότι το παιδί κάνει λάθη όταν είναι στα πίσω θρανία. Ή θα πηγαίνει κοντά στην τηλεόραση στο σπίτι, θα τον αρέσει να πηγαίνει κοντά. Ή θα φέρνει τα αντικείμενα πολύ κοντά στο πρόσωπό του για να τα δει καθαρά όταν έχει. Γιατί είπαμε οι μοιοπές βλέπουν καλά κοντά, δεν βλέπουν καλά μακριά. Και είναι εμφανές αυτό. Άμα δεις το παιδί να πηγαίνει να κολλάει το πρόσωπό του στην τηλεόραση, σημαίνει ότι δεν βλέπει καλά από μακριά. Πολλά παιδάκια πάνε πολύ κοντά στην οθόνη και βλέπουν. Από τον καναπέ που κάθονται, θέλει να πηγαίνει κοντά στην οθόνη για να βλέπει. Κύριε Καραγεωργόπουλε, τώρα θέλω να σας ρωτήσω κάτι για τα γυαλιά και τα παιδιά. Πώς είναι δεκτικά τα παιδιά στο να φορέσουν γυαλιά? Όσο πιο μικρή ηλικία είναι καλύτερα από τις μεγαλύτερες, ας πούμε. Σαφώς είναι καλύτερα. Είναι καλύτερα. Είναι καλύτερα, ειδικά όταν θέλουμε να, όταν έχουμε υψηλές υπερμετροπίες, ναι. Στο παιδί, το οποίο μπορεί να προσαρμόζει με το ένα μάτι να βλέπει καλά, ενώ με το άλλο να στραβίζει και να μην βλέπει καλά. Ναι. Λοιπόν, όσο πιο μικρότερο είναι το παιδί, mm-hmm. τόσο πιο δεκτικό είναι να φορέσει γυαλιά. Mm-hmm. Πολλοί γονείς λένε, πώς θα τα δεχτεί, είναι μικρό, 2 χρονών το παιδί, 3, ναι, πώς ναι, θα εντάξει, τα δεχτεί. Σίγουρα προβλημάτιζονται. Σας πληροφορώ ότι το παιδί, φορώντας τα γυαλάκια αμέσως, θα δει ότι βλέπει καθαρότερα. Έτσι. Βλέπει καθαρότερα, ναι. θα νιώσει πιο άνετα. Ναι. Και μόνο του μετά θα τα ζητάει, μόλις θα ξυπνάει, να τα φοράει. Αυτό είναι τσεκαρισμένο και, και παρόλο που φαίνεται στους γονείς ότι πώς τόσο μικρό παιδί θα δεχτεί το γυαλί, λίγο, αλλά ναι. το παιδί καταλαβαίνει ότι έτσι είναι καλύτερα που είναι με το γυαλί του. Και άρα τα ψάχνει. Και ψάχνει να τα βρει. Ναι. Δεν θέλει να βλέπει χωρίς γυαλιά. Πολύ δεν βλέπει. Ωραία, πολύ ωραία, πολύ ωραία. Έτσι, οπότε δεν υπάρχει περίπτωση το παιδί να μην δεχθεί το γυαλί που θα του δώσουμε. Πάντως εσείς έχετε έναν τρόπο εκεί που όσες φορές έχω έρθει, σας έχω επισκεφτεί στο γιατρείο σας, να τα μαγεύετε τα παιδάκια, σας αγαπάνε πάρα παιδί, πολύ. Το παιδί δεν είναι ενήλικα, στέλνει έναν ιδιαίτερο τρόπο, mm-hmm. γιατί μπαίνει μέσα σε ένα χώρο, μας βλέπει σαν τρομοκράτες τέλος πάντων ναι, εκεί. Ναι, ναι. Υπάρχει και από την οικογένεια, θα σε πάω στο γιατρό, θα σε κάνω, ναι, θα σε ράνω. Αυτό, λοιπόν, μπαίνει μέσα σε ένα χώρο και τρομάζει. Εκεί mm-hmm. το παιδί πρέπει να το καταρχάς πρέπει να αποκτήσει την εμπιστοσύνη του γιατρού, mm-hmm. να μην τον βλέπει ότι κάτι θα τον κάνει, mm-hmm. να εξοικειωθεί με το χώρο που θα επισκεφθεί
και να αρχίσει να μπορείς να σε εμπιστευτεί και να αρχίσει να το πλησιάζεις και να κάνεις αυτά που θέλεις. Αυτό είναι, ναι. Και να το αγαπάς, να το δείχνεις με τον τρόπο σου την ιδιαίτερη τεχνική. Αν το μιλείς από την αρχή απότομα ή το φερθείς κάπως έτσι πιο άγρια, δεν πρόκειται να σε αποδεχθεί για να το εξετάσεις. Ναι. Θέλει μια κάποια ιδιαίτερη περιποίηση. Δεν είναι μεγάλο να πει κάτσε εδώ, κοίτα εδώ, κάνει εκείνο. Ναι. Έτσι. Θέλει δική συμπεριφορά. Ναι. Κύριε Καδαγερικόπουλε, τώρα να μιλήσουμε λίγο. Γιατί στο πρώτο μέρος θα μιλήσουμε λίγο για τα παιδιά και στο δεύτερο θα πάμε στον καταράκτη. Να μιλήσουμε λίγο τώρα και για την αμβλιοπία και το στραβισμό. Να επικεντρωθούμε τώρα σε αυτά τα δύο. Τι είναι αμβλιοπία, να πούμε καταρχήν πρώτα στους τηλεθεατές μας, όταν λέμε αμβλιοπία, τι ακριβώς εννοούμε, και στη συνέχεια να πούμε και για το στραβισμό και για τον ψεύδο στραβισμό, έτσι, στα παιδιά. Ναι. Αμβλιοπία είναι το τεμπέλικο μάτι. Αυτό που λέγαμε πριν, έτσι. Δηλαδή, τι σημαίνει. Σημαίνει ότι το ένα το μάτι έχει εκπαιδευτεί να βλέπει σωστά, ενώ το άλλο μάτι δεν βλέπει καλά. Mm-hmm. Αυτό οφείλεται σε κάποιες παθήσεις που το προκαλούν. Είτε είναι κάποια πάθηση του ματιού, κάποια οργανική πάθηση, ή είναι κάποιο διαθλαστικό πρόβλημα που το προκαλεί. Παράδειγμα, αν υπάρχει ένας καταράκτης συγγενής σε ένα παιδί, στο ένα μάτι, γεννηθεί με συγγενή καταράκτη, αυτό το μάτι δεν θα περνάει το φως για να εκπαιδεύεται ο εγκέφαλος να βλέπει με αυτό το μάτι. Θα βλέπει το άλλο το μάτι. Άρα αυτό το μάτι θα μείνει τεμπέλικο. Εάν δεν το αντιμετωπίσεις έγκαιρα τους πρώτους μήνες ζωής, δεν θα μπορέσεις να κερδίσεις όραση στη μετέπειτα ζωή. Επίσης, αν υπάρχει μια υπερμετροπία υψηλή στο ένα μάτι, στο ένα μάτι έχουμε 5 βαθμούς παράδειγμα και στο άλλο έχουμε 1 βαθμό ή 2 βαθμούς. Αυτή η διαφορά είναι πρόβλημα για το μάτι που έχει το μεγαλύτερο βαθμό, γιατί το παιδί ασυναίσθητα επιλέγει να βλέπει με το μάτι που έχει λιγότερο βαθμό. Σωστά. Το άλλο δεν το χρησιμοποιεί. Mm-hmm. Άρα και εδώ δεν θα αναπτύξει όραση. Άρα θα μείνει τεμπέλικο. Μπράβο. Αυτό με μια κατάλληλη θεραπεία και φορώντας γυαλιά μπορούμε να το ανατάξουμε και να βλέπουν και τα δύο τα μάτια το ίδιο. Ένα στραβισμός επίσης. Το μάτι που στραβίζει δεν κοιτάζει στην ευθεία. Τι σημαίνει, στραβισμός είναι... Είναι το αληθόρισμα. Ακριβώς αυτό. Δηλαδή το ένα το μάτι κοιτάζει στο στόχο και το άλλο το μάτι κοιτάζει αλλού. Αλλού. Ή προς τα μέσα, ή προς τα έξω, ή προς τα πάνω. Ναι. Ανάλογα υπάρχουν διάφορα είδη στραβισμών. Σωστά. Λοιπόν, όταν το μάτι που δεν προσιλώνει στο στόχο κοιτάζει αλλού, παίρνει μια άλλη εικόνα. Αυτή η εικόνα όμως εμποδίζει την κύρια εικόνα που θέλει να δει το παιδί. Και ο εγκέφαλος αυτόματα τη σβήνει. Ναι. Άρα δεν εκπαιδεύει σε όραση το μάτι. Σωστά. Και με αυτόν τον τρόπο, επειδή έχει στραβισμό, προκαλείται μη εκπαίδευση του ματιού και γίνεται τεμπέλικο για να μην εμποδίζει. Σωστά. Και ναι, βλέπει ναι. διπλά. Ναι. Επομένως, ο στραβισμός είναι ο μη ευθειασμός των ματιών. Το αληθόρισμα που λέμε. Δεν κοιτάζουν και τα δύο τα μάτια στην ευθεία. Είναι συχνό πρόβλημα, συχνή διαθλαστική ανομαλία ο στραβισμός στα παιδιά, κύριε Καραγεωργόπουλε? Ο στραβισμός δεν είναι διαθλαστική ανομαλία. Ο στραβισμός είναι, είναι εκείνη που είναι τα μάτια αληθορίζουν. Είναι η οποία και τα υπόλοιπα είναι. Το ποσοστό που εμφανίζεται στραβισμός είναι γύρω στο 2 με 4% στον παιδιατρικό πληθυσμό. Νομίζω είναι αρκετό. Έτσι. Είναι αρκετό. Είναι αρκετό. Γι' αυτό θα πρέπει οι γονείς να το έχουν στο βάθος του μυαλού τους, αν δουν κάτι που δεν τους αρέσει, βέβαια εντάξει και οι παιδίατροι παίζουν σημαντικό ρόλο σε αυτό, αν δουν ότι κάτι δεν πάει καλά, να απευθυνθούν στον παιδοφθαλμίατρο για να δουν αν όντως υπάρχει πρόβλημα ή δεν υπάρχει πρόβλημα ή τι πρέπει να κάνουν τέλος πάντων. Κύριε Καραγεωργόπουλε, άρα λοιπόν πώς θεραπεύεται η αμβλιοπία? Η αμβλιοπία τώρα το θεραπεύουμε την αιτία που την προκάλεσε. Ναι. Έτσι θεραπεύεται. Δηλαδή, αν προκάλεσε την αμβλιοπία ο στραβισμός, πρέπει να θεραπεύσουμε τον στραβισμό. Άρα σχετίζονται αυτά τα ναι, δύο, έτσι. Αν προκάλεσε την αμβλιοπία ένα διαθλαστικό πρόβλημα, τότε φορώντας γυαλιά και διορθώνοντας το διαθλαστικό πρόβλημα, διορθώνονται και αμβλιοπία. Αν χρειαστεί κάτι παραπάνω, αν δεν φτάνει μόνο το γυαλί, τότε μπαίνουμε και στη διαδικασία του κλεισίματος του καλού ματιού. Να κλείνουμε το ένα μάτι για να αναγκάσουμε το τεμπέλικο να δουλεύει για να μπορεί να ανεβάσει όραση. Μάλιστα. Δηλαδή γίνεται συνδυασμός γυαλιών και κλείσιμο του καλού ματιού κάποιες ώρες την ημέρα. Επομένως, όταν θεραπεύσουμε αυτά τα πράγματα, βελτιώνουμε και την αμβλιοπία. Βέβαια,
Οποιαδήποτε αιτία και αν, δηλαδή αν είναι θέμα διαθλαστικό ή στραβισμός ή αμβλιοπία, τότε διορθώνουμε πρώτα το τεμπέλικο μάτι, κλείνοντας το καλό μάτι και εκπαιδεύοντας το μάτι που είναι τεμπέλικο, και κατόπιν διορθώνουμε το στραβισμό αν είναι εξαιτίας του στραβισμού ή αν είναι εξαιτίας διαθλαστικού προβλήματος. Τα κάνουμε ταυτόχρονα, δίνουμε γυαλιά και κάνουμε και κλείσιμο. Πώς λειτουργούν τα γυαλιά, δεν πρέπει να πούμε και αυτό το θέμα. Τώρα, τα γυαλιά πώς λειτουργούν. Φορώντας το παιδί, έχουμε και μια διαφάνεια εκεί, φορώντας το παιδί τα γυαλιά, καταρχάς δίνουμε τη δυνατότητα τα μάτια να βλέπουν καθαρά και όχι θολά. Σωστά. Αυτό, δίνοντας την ικανότητα του μάτι να βλέπει θολά, εκπαιδεύεται και αναπτύσσει τη όρασή του. Ναι, οπωσδήποτε. Ένα άλλο είναι ότι δεν κάνει προσπάθεια το παιδί, όπως σας είπα, να εξοδετερώσει το βαθμό που έχει, γιατί κάνοντας αυτή την προσπάθεια μπορεί να φέρει στραβισμό. Mm-hmm. Επομένως, φορώντας τα γυαλιά του, mm-hmm. δεν κάνει προσπάθεια για να βλέπει καθαρά, mm-hmm. άρα δεν εμφανίζει στραβισμό. Μάλιστα. Που θα ξαναδημιουργήσει αμβλιοπία, τεμπέλικο μάτι. Και ένα άλλο είναι όταν υπάρχει μια διαφορά στο βαθμό. Στο ένα μάτι έχει μεγάλο βαθμό και στο άλλο έχει μικρότερο βαθμό. Φορώντας τα γυαλιά με το βαθμό που χρειάζεται, εξαλείφουμε αυτή τη διαφορά. Άρα εκπαιδεύονται και τα δύο τα μάτια να παίρνουν το ίδιο καθαρή εικόνα. Όχι το ένα να παίρνει θολή και το άλλο καθαρή εικόνα. Είναι πολύ σημαντικό. Επομένως, τα γυαλιά έχουν αυτούς τους τρεις ρόλους. Mm-hmm. Καθαρή εικόνα, mm-hmm. Εξάλληψη της προσπάθειας του παιδιού να δει καθαρά και να εξοδετερώσει την ανισότητα στο διαθλαστικό πρόβλημα των δύο ματιών. Ναι, γιατρέ μου, τέλεια. Εντάξει. Άρα λοιπόν είπαμε πώς θεραπεύεται η αμβλιοπία, πώς θεραπεύεται ο στραβισμός, πώς συνδέονται αυτά μεταξύ τους σε σχέση με τα γυαλιά. Να σας πω τώρα και για το ψευδοστραβισμό. Αυτή η τελευταία ερώτηση και μετά θα κλείσουμε το πρώτο μέρος, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Που το αναφέρατε. Ψευδοστραβισμός εμφανίζεται κυρίως στα μικρά παιδάκια, στα νεογέννητες, πρώτες μήνες, εξαιτίας του ότι είναι πλατιά η μητούλα τους. Δεν έχει, ναι, δεν έχει σχηματιστεί το κοκαλάκι εδώ πέρα, το ρινικό. Α, γι' αυτό. Και υπάρχει μια συμμετρία στις βλεφαρικές σχισμές, ναι. Και υπάρχει η μεμβράνη εδώ εσωτερικά, πως φαίνεται, τον έσω κανθό, ναι. Που δημιουργεί την εντύπωση ότι κοιτάζοντας το παιδί λοξά αριστερά δεξιά, σαν να μπαίνει μέσα το ματάκι του. Mm-hmm. Ενώ στην πραγματικότητα είναι ίσχυτα ματάκια του. Mm-hmm. Σε αυτές τις περιπτώσεις βέβαια θα πρέπει να αποκλειστεί από τον ειδικό γιατρό, τον παιδοφθαλμίατρο, mm-hmm. ότι δεν πρόκειται για πραγματική εικόνα στραβισμού, για πραγματικό στραβισμό, αλλά ψευδός εμφανίζεται στραβισμός λόγω αυτού του επίκανθου. Γι' αυτό λέγεται και ψεύδος στραβισμός. Κλείνοντας, κύριε Καραγεωργόπουλε, γιατί όπως είπαμε κιόλας είστε ειδικός στην παιδοφθαλμολογία και στο στραβισμό, και είναι πολύ σημαντικό αυτό, να πούμε σε ποια ηλικία πρέπει ουσιαστικά να θεραπεύεται ο στραβισμός. Ο στραβισμός θα πρέπει να θεραπεύεται όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Ναι. Όσο πιο γρήγορα δώσουμε τη δυνατότητα στα μάτια να ισιάξουν και να δίνουν σωστή εικόνα στον εγκέφαλο, τόσο πιο γρήγορα λειτουργεί ο εγκέφαλος και κλειδώνει τα μάτια παράλληλα. Άρα το γρηγορότερο είναι το καλύτερο. Βέβαια, λοιπόν, βέβαια από εκεί και πέρα και η πρόληψη, σε μεγάλους, γιατί ο στραβισμός υπάρχει και σε μεγάλους. Ήθελα να σας το ρωτήσω αυτό, γιατί βλέπουμε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά αληθορίζουν λίγο. Όχι, λίγο ή πολύ. Έχουν εξαιτίας, εξαιτίας τραυμάτων, εξαιτίας παλαιού στραβισμού από τα παιδιά, από παιδί που δεν διορθώθηκε. Σε αυτές τις περιπτώσεις, όταν είναι από παιδί, τότε και έχουν ένα τεμπέλικο μάτι οπωσδήποτε. Έτσι, αν δεν έχει διορθωθεί, διορθώνεται ο στραβισμός για αισθητικούς λόγους. Δεν μπορούμε να βελτιώσουμε την όραση. Είπαμε αυτό γίνεται μέχρι την ηλικία των 9 χρόνων που το οπτικό αυτό σύστημα είναι οριμάζει. Είναι σοβαρότατο όμως που λέτε. Που δηλαδή, οριμάζει. Γι' αυτό λέμε και για τον προληπτικό. Γι' αυτό λέμε για τα ότι παιδιά. Ότι μέχρι 9-10 χρονών το πολύ, που έτσι. Είναι όριμο, που το σύστημα ακόμα είναι ανώριμο το οπτικό σύστημα και μπορούμε να το εκπαιδεύσουμε να μάθει μετά να βλέπει. Χάνουμε το μετά χρόνο. Φιξάρεται το οπτικό σύστημα και δεν επιδέχεται μεταβολές να βελτιωθεί. Οπότε σε έναν μεγάλο δεν μπορούμε να βελτιώσουμε την όραση, αλλά μπορούμε όμως το αισθητικό αποτέλεσμα. Να μην είναι το ένα μάτι εδώ και το άλλο εκεί. Μπορούμε να να είναι αισθητικά, να είναι παράλληλα τα μάτια του και να μην καταλαβαίνει κανένας ότι υπάρχει πρόβλημα. Να και πολύ σημαντικό είναι αυτό που ενημερώνουμε σήμερα. Ο προληπτικός οφθαλμολογικός έλεγχος, λοιπόν, άρα είναι πρέπει σημαντικό. Να γίνεται όπως το δυνατόν νωρίτερα. Να μην το παραμελούμε. Γι' αυτό λέγατε εσείς ότι δεν πρέπει μόλις αρχίζει το σχολείο, αλλά και πιο νωρίς να πηγαίνουν τα παιδιά. Είναι πιο διαχειρίσιμο το παιδί όταν είναι μικρό. Ναι. Μπορείς να κάνεις πολλά πράγματα σε ένα μικρό παιδί. Ενώ στο μεγάλο αντιδρά. Και αυτό που είπατε είναι πολύ σημαντικό, κύριε Καραγεωργόπουλε, ότι
κλειδώνει το οπτικό σύστημα, τέλος πάντων. Έτσι. Ναι. Έτσι. Όταν είναι άλλο να προσπαθήσεις να αλλάξεις την εικόνα σε ένα στον εγκέφαλο, όταν είναι φρέσκο ακόμα το πρόβλημα, και άλλο όταν το έχει εμπεδώσει και έχει ριζώσει μέσα στον εγκέφαλο έντονα. Μάλιστα. Είναι τελείως διαφορετικό. Δεν ξέρω αν θέλετε να πείτε κάτι άλλο για τα παιδιά, γιατί στο δεύτερο μέρος θα σας πάω στους ενήλικες, που εκεί πέρα έχουν πολλά θέματα. Θέλω να παραμένω και να τονίζω πόσο σημαντικός είναι ο προληπτικός έλεγχος και να μην τον αμιλούν οι γονείς, να πηγαίνουν να εξετάζουν τα παιδιά τους σε μικρές ηλικίες. Μάλιστα. Αυτό πιστεύω το μήνυμα να το έχουμε δώσει. Λοιπόν, θα κάνουμε τώρα ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε για να μιλήσουμε για την μικροχειρουργική του καταράκτη, τι σημαίνει καταράκτης και πώς μπορεί με τον καλύτερο τρόπο να θεραπεύσει. Μέσω βέβαια της επέμβασης που γίνεται στον καταράκτη. Σε πολύ λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.